Μπροστά με τη λέξη του κύριου Χαραλαμπάκη και θα την πάμε αύριο, διότι δυστυχώς έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε στη Λέρο. Ακούστε ωραία ιστορία. Η θάλασσα σε ένα βαζάκι από δύο ωραία αδέρφια, τον κύριο Γιάννη και τον κύριο Αλέξανδρο Ταχλιαμπούρη. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σας. Από τον πατέρα που διαλαλούσε τα ψάρια στους δρόμους του νησιού, αποκτήσατε το παρατσούκλι Λαλάς. Το διατηρείτε μέχρι τώρα ως επωνυμία της βιοτεχνίας, η οποία βιοτεχνία τι είναι? Πολύ σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ξεκινήσαμε πολλά χρόνια πριν τα ιστορία μας πίσω, από τον παππού και τον πατέρα μας, οι οποίοι ήταν ψαράδες, μετά ανοίξαμε το πρώτο ιχθυοπολείο το 1978 στο νησί, κάνανε την πόρια ψαριών, ταυτόχρονα κάνανε και παστό κολλιό που ήταν η παράδοση του τόπου μας. Ξέρετε πως σας κοιτάζει τώρα ο Κωστής, ο οποίος τρελαίνεται για τα ψάρια. Έλα, Κωστή. Ανάλαβε εσύ. Εγώ είμαι λάθος άνθρωπος. Πείτε, μόνο περιγράψτε μου, σας παρακαλώ, το μπουκαλάκι μέσα τι έχει. Τι ψάρι, πώς είναι, τι γίνεται, πώς μυρίζει όταν το ανοίγεις. Τι σου λέει όταν το ανοίγεις. Πώς μιλάει δηλαδή το ψάρι. Για πείτε μας, πώς είναι. Εμείς, όπως σας προανέφερα, ξεκινήσαμε το 1978 πατέρα με τον παππού μας στο πρώτο ιχθυοπολείο. Μετά μπήκαμε εγώ με τον αδερφό μου σε πολύ μικρή ηλικία. Κολλήσαμε κι εμείς το μικρόβιο και μπήκαμε δυνατά στη δουλειά. Τι ψάρια βάζετε στα βαζάκια? Βλέπουμε και τα πλάνα που μας έχετε στείλει. Ό,τι υπάρχει σε πρώτη ύλη στο νησί μας. Κατά βάση η μεγαλύτερη ποσότητα που παστώνουμε είναι κολλιός. Και πού τα ταξιδεύετε? Αυτά ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το εξωτερικό πώς σας βρήκαν? Μέσω του ίντερνετ. Είναι πια το ίντερνετ μεγάλη υπόθεση, έτσι. Ναι, άρα ναι. Έχει στη θάλασσα της Λέρου, Κωστή, ένα βαζάκι. Ο Γαύρος ο Γουρλωμάτης. Τι είναι τούτος, δηλαδή, άλλος Γαύρος αυτός. Ο είναι μια ποικιλία Γαύρου που βγαίνει εδώ στην περιοχή μας. Ετοιμάσου για Λέρο, Κωστή, να πας γαύρος, να σου τα μάθουν ο κύριος Γιάννης. Σε άλλα μέρη στην Ελλάδα το λένε Χρυσόγαυρο ή Γαυρομάνα. Εμείς εδώ το ξέρουμε σαν Γαύρο Γουρλωμάτη. Μπράβο σας, μπράβο σας κύριε. Με λέρικα προϊόντα, λέρικα ψαράκια, λέρικα τι άλλο, τα πόδια. Και θα μάθουμε τα παντώνει παραγωγή. Μπράβο έχουμε σας. Έχουμε πολύ πλούσια παραγωγή. Μπράβο σας, χαρήκαμε πολύ. Τα φιλιά μας στο όμορφο νησί σας, στην πανέμορφη Λέρο, στο Δωδεκάνησο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν πάει το βουνό στο Μουάμεθ, πάει έρχεται ο Μουάμεθ. Το βαζάκι. Το βαζάκι. Αν πάμε στη Λέρο, ας πάμε κάτι στην Αθήνα. Έτσι.